είναι ακριβώς αυτά που πράττουμε εμείς σήμερα από τη δουλειά. Δεν υπήρξε, είναι η μόνη υπόθεση που μπήκε στο αρχείο πανευρωπαϊκά. Όλες οι άλλες χώρες τιμωρηθήκανε για κάποια πράγματα. Εμείς όχι. Αυτό κατάφεραν να το πω οι επιστημονικοί μας συνεργάτες και είναι προς τιμή μας, διότι δούλεψαν νυχθημερό για να πάνε αυτές τις θέσεις εκεί και να μπει η υπόθεση στο αρχείο. Όχι δεν κάναμε τίποτα, κάναμε πολλά για να το κρατήσουμε. Και μάλιστα από κυβερνήσεις οι οποίες ήταν υποτίθεται φύλλα προσκύμενες πολύ περισσότερο από την αυριανή του πιθανόν θα έρθει. Η επόμενη μέρα επομένως θα πάει ανάλογα με αυτά που βλέπουμε. Εδώ θα πρέπει να είμαστε όλοι με σύμπνοια, με ομόνοια, με οργάνωση, με επιχειρηματολογία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όποια λέγοντα τυχόν έρθει να χτυπήσει το κυνήγι. Η νομινία της Μεσίνου είναι κάτω. Υπάρχει μια δυνατή φωνή των κυνηγών μέσα στο κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως. Καλή επιτυχία σας. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Ερχόμαστε στα Γαβενάια, τους τέσσερις νομούς της Μακεδονίας και επειδή οι τέσσερις νομοί της Μακεδονίας, οι 12 κυνηγητικοί σύλλογοι και δεχόμαστε τη μεγαλύτερη κυνηγητική πίεση και ουσιαστικά εδώ γίνεται ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι στις άκρες, είτε εδώ στην Δυτική Μακεδονία, είτε πιο πάνω στον Εύρο, είτε από εδώ θα ξεκινήσουμε. Καλά είναι να πάρουμε μια τα γεγονότα έτσι στην αρχή να δούμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μπαίνει στο διαδίκτυο αυτή η ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ διαβούλευση για το κυνήγι, για την απογόρευση του κυνηγίου και όλα αυτά. Πώ μπαίνει, έτσι τυχαία, δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να βάλει τη διαβούλευση. Κανένα άλλο κόμμα δεν σκοτεινεί το κυνήγι. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, για να μπουν μέσα κάποιοι υπόλοιποι. Για να συμμετέχουν και συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα βάλαν αυτό το αίτημα και το βάλαν σαν προαπαιτούμενο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έβαλε. Ερχόμαστε στη συνάντηση με τον Παδόδημο. Ειδικά άνθρωποι που κάθονται δίπλα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι αντικυνηγοί, ορκισμένοι, αντικυνηγοί και υπολόγοι. Και κάθονται εκεί για να διαπιστώσουν αν πράγματι αλλάξει ή ανατρέψει τη συμφωνία που έχουν κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και πει άλλο Παδόδημο. Προφανώς εκ των πραγμάτων δεν γνωρίζουν. Ούτε γνωρίζουν ότι τα πειράματα διαχειρίζονται την πολιτεία, ούτε διαχειρίζονται κάποια συμφωνία με τους κυνηγούς και πληρώνουν το αντίτιμο για να κυνηγήσουν αυτοί που βγάζουν άδεια. Αυτά δεν τα έχουν υπόψη ακόμα άνθρωποι, είναι ενημέρωτοι εντελώς. Όταν θα φτάσουμε εκεί όμως τον Αύγουστο, θα έχουμε μεγάλα ζητήματα και μεγάλα προβλήματα. Ο καθένας σύμφωνα με αυτό που μέσα του αισθάνεται, ας το κάνει, δηλαδή τώρα στέλνει με προβάστα, εγώ είχα αποφασίσει. Μα εδώ μιλάνε να αποκλείσουν τους αστυνομικούς, δηλαδή τι να κάνουν, να τους στείλουν να μπαίνουν στα όπλα χωρίς με γυμνά χέρια. Δηλαδή το θέμα είναι ότι δεν έχουν δει ακόμα τίποτα σοβαρά. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Σήμερα γίνεται η συνάντηση των κυνηγητικών συλλόγων σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Καλεσμένοι είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ο Νίκος Καλογεράκος, ο Γενικός Γραμματέας ο Γιάννης Πολυφρόνης. Καλεσμένοι επίσης ήταν από τον πολιτικό φορέα ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Σχετικής Επιτροπής από την Αθήνα και ο γραμματέας της νομαρχιακής Γραβενών μαζί με κάποια άλλα μέλη του πολιτικού φορέα ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος και εμείς βέβαια διατυπώσαμε τις θέσεις μας όσον αφορά το κυνήγι σε σχέση με τις προγραμματικές δηλώσεις τις οποίες έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας και έχουν να κάνουν ακριβώς με το κυνήγι. Λοιπόν, οι διαφωνίες ήταν ένδοξες. Δεν συμφωνούμε. Από ό,τι φαίνεται και μετά την ανακοίνωση των προγραμματικών δηλώσεων του κ. Τσίπρα, ο οποίος δεν υποχώρησε πουθενά σε καμία από αυτές, έβαλε τον κυνηγητικό κόσμο σε περιπέτειες. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη αντιπαλότητα. Σήμερα εδώ ο κυνηγητικός κόσμος διαπιστώνει ότι οι προγραμματικές δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ διακρίνονται από μια ασάφεια η οποία θα αποβεί για το μέλλον του κυνηγιού αρνητική. Βέβαια, όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το κυνήγι και ασχολούνται με τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν γνώση του αντικειμένου. Δεν μπορεί τα όσα αφορούν το κυνήγι, τις προγραμματικές δηλώσεις να τις κάνουν μέλη των οικονομικών οργανώσεων και αυτές να υιοθετεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις προγραμματικές του δηλώσεις. Στέκουν αυτά που λένε. Όχι, τι να πεις, συμφωνικά, ναι ή όχι, στέκουν. Τέλος. Ωραία, να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Έτσι γενική είναι. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει όσον αφορά το κυνήγι αν εφαρμοστούν όλα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Πώς το βλέπετε εσείς το κυνήγι? Δεν θα υπάρξει.
Θα αυξηθεί η λαθροθυμία. Α, έτσι μπράβο. Όχι, μόνοι τους, αυτό δεν είναι. Έτσι μπράβο. Όχι, δεν θα υπάρχει. Κάτσε, αυτό που σου είπα θα υπάρχει. Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Θα υπάρχει. Θα υπάρχει λαθροθυμία. Άρα, εγώ σας λέω ότι σε ένα χρόνο, όχι θα παρακαλά να επανέλθουμε στο ίδιο καθεστώ. Θα μας παρακαλά να τους προτείνουμε τι να γίνει. Θα πάρουν τα μάτια του σίγουρα. Ήρθαμε, μαζευτήκαμε εδώ. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε όλους τους κυνηγητικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας για τις θέσεις και τις προθέσεις του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιες θέσεις τις οποίες μας ανησυχούν και δεν πήραμε και σαφείς διαβεβαιώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε όλους τους κυνηγούς, καθένας να πάρει τη δικιά του την απόφαση και να κρίνει κατά το δοκούν και κατά το όφελός του. Δεν παίρνουμε θέση σαν κυνηγητική ομοσπονδία, κομματικά δεν μπορούμε να το δούμε αυτό το θέμα, δεν είναι δουλειά μας να το δούμε κομματικά, εμείς προασπίζουμε τις θέσεις των κυνηγών και πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Εκφράστηκαν οι θέσεις μας και στους εκπροσώπους των κυνηγητικών οργανώσεων αλλά και στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν παρόντες σήμερα, ούτως ώστε να αντιληφθούν την ανησυχία του κυνηγητικού κόσμου από τις θέσεις που είχε το κόμμα τους. Και οι θέσεις αυτές όντως αποτελούν για μας μία αντίθετη τοποθέτηση για το κυνήγι, διότι ο κύριος Τσίπρας ως πρόεδρος του κόμματος στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της κυνηγητικής συνομοσπονδίας δεν ξέφυγε καθόλου από τις προγραμματικές του δηλώσεις, παρόλο που του εξηγήθηκε το έργο, το πλούσιο έργο των κυνηγητικών οργανώσεων και τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει από την διαχειριστική του πλευρά. Παρόλα τα αυτά έμεινε στις θέσεις τις προγραμματικές και αυτό αποτελούσε το μέγα στοιχείο για την ανησυχία του κυνηγητικού κόσμου. Ο Σύλλογος Καβενών που είναι ο οικοδεσπότης μου έκανε την ιδιαίτερη τιμή σαν το παλιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας να κόψω την πίτα εδώ μια που είμαστε όλοι μαζί. Την πίτα για την καλή χρονιά. Να μας φτάσουν οι χρόνοι. Είναι μετρημένα τα κομμάτια από ό,τι μου είπε ο πρόεδρος. Από εκεί και πέρα αυτά που τώρα μου δίνει το δικαίωμα να πω, ειλικρινά με τιμούν ιδιαίτερα σαν άτομο. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους σας. Το 2015 να είναι για όλους μας πάρα πολύ πλούσιο σε υγεία, πολύ πλούσιο σε λεφτά και πάφτωχο σε προβλήματα. Ευχόμαστε όποιος είναι κυβέρνηση, από όποιο χρώμα και από όποιο κόμμα, είτε είναι άσχετος είτε είναι σχετικός, να καθίσει μαζί μας στο τραπέζι, να συζητήσουμε και η κυνηγητική δραστηριότητα να υπάρχει. Εύχομαι στον πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ του Συλλόγου των Γρεβενών κουράγιο, προσπάθεια, όλοι μαζί, μέσα από τις θέσεις, αντιπαραθέσεις, διαβουλεύσεις και όλα αυτά, να συνθέτουμε. Και εσείς όλοι, συνάδελφοι που ήρθατε, από όπου ήρθατε, και εμείς από εκεί που ήρθαμε με τον εξαίρετο φίλο τον Νίκο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ευχόμαστε σε όλους σας λοιπόν ξανά ό,τι καλύτερο. Αγαπητέ πρόεδρε, ας κάνω αυτό που συνήθως γίνεται, το εθιμικό, εθιμητυπικό, όπως θέλετε, σταυρώνοντας την πίτα, καλή χρονιά σε όλους. Από το χρόνο θα απαγορεύεται το σταύρωμα της πίτας. Διαβάζοντας μια ανακοίνωση... Διαβάζοντας μια ανακοίνωση του Δημητρακόπουλου, λέει θα καταργήσουμε και τις παραδόσεις. Και το είπα εδώ στους κυρίους που ήταν, αν είναι δυνατόν, να καταργήσουμε και την παράδοση. Αυτό είναι μια παράδοση. Θα το καταργήσουμε και αυτό. Ναι, φέτος αρχίζουν μην τις τρίψεις.